Εδώ είμαστε και πάλι φίλοι μας, τελευταίο μέρος της πρώτης εκπομπής μας για αυτή την τηλεοπτική σεζόν και θα πάμε τώρα στην Κάρπαθο και θα μιλήσουμε με τη Φωτεινούλα, τη Φωτεινή τη Χαλκιά. Φωτεινή, καλησπέρα. Καλησπέρα Ειρήνη και ευχαριστώ πάρα πολύ για το Φωτεινούλα γιατί πραγματικά και με κολακεύει και μου αρέσει να το λες κάθε φορά που μιλάμε και ιδιαίτερα και στον αέρα. Μου βγαίνει, χαίρομαι γι' αυτό. Να σε καλά, Φωτεινή. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ο εαυτός μας και να μεταφέρουμε όσο γίνεται και με αντικειμενικότητα αυτό που έχουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, έτσι. Σαφέστατα και γι' αυτό και η ευχή μου για καλή αρχή σήμερα, σε αυτή την πρώτη εκπομπή σου, Ειρήνη, στην εκπομπή μας, να πω. Είναι ακριβώς. Μια ευχή ουσιαστική και από καρδιάς, αφού είναι πλέον απαραίτητες εκπομπές που να αναδεικνύουν την τοπική μας επικαιρότητα και φυσικά να ενημερώνεται και όχι να παραπληροφορείται ο τηλεθεατής. Έτσι λοιπόν έχουμε ό,τι καλύτερο, καλή και ουσιαστική αρχή και μία ακόμη πιο δυναμική συνέχεια. Να το λογικό καλά, θα ήταν μαζί με την ευχή για καλή αρχή, να πω και καλό χειμώνα, αφού είμαστε πλέον καθοδόν προς αυτόν, αν και οι κλιματολογικές μας συνθήκες προς το παρόν τουλάχιστον εδώ στο νησί μας δείχνουν ότι υπάρχει μία πεισματική άρνηση να φύγει το καλοκαίρι. Έτσι. Ένα καλοκαίρι που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων πήγε πάρα πολύ καλά για το νησί μας, Ειρήνη. Μιλώντας σήμερα το πρωί με την Ένωση Ξενοδόχων Καρπάθου, μου έδωσαν κάποια στοιχεία. Είχαμε λοιπόν μια σημαντική άνοδο της τάξης του 10-11% όσον αφορά την αύξηση των τουριστών μόνο από τις πτήσεις τσάρτερ. Αυτό αριθμητικά μεταφράζεται σε 91.200 επισκέπτες, 91.200 άτομα στο νησί της Καρπάθου, μόνο από τις πτήσεις τσάρτερ, επαναλαμβάνω, και μιλάμε για μια σεζόν που ξεκίνησε ουσιαστικά από τις 25 Απριλίου και τα στοιχεία αυτά αφορούν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πέρσι ο ρυθμός έφτασε στις 82.000. Ένα σημαντικό σημείο αναφοράς είναι ότι φέτος έχουμε και μία νέα αγορά τουριστική από την Πολωνία, αλλά και μία ενίσχυση της γερμανικής αγοράς με δύο επιπλέον πτήσεις τσάρτερ. Να σου πω ότι τώρα η Κάρπαθος είναι σε έναν ρυθμό αρκετά πιο ήρεμο από το καλοκαίρι, εννοείται. Περιμένουμε το τελευταίο τσάρτερ 20-25 Οκτωβρίου εδώ στο νησί. Κινούμαστε όμως σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, όχι όμως στους τρελούς καλοκαιρινούς ρυθμούς των περασμένων μηνών. Πάντως η σεζόν λοιπόν έχει επεκταθεί λιγάκι, βεβαίως. Δεν είναι όπως παλιά. Το να ξεκινάς από Απρίλη και να τελειώνεις τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη είναι παρήγορο αυτό, έτσι. Ακριβώς. Είναι και πολύ καλό. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε πλέον στους φθινοπορεινούς ρυθμούς, περιμένουμε την αλλαγή των δρομολογίων των αεροπλάνων, την αλλαγή των δρομολογίων των πλοίων. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι πια οι κινήσεις μας και οι αναμονές μας εδώ στο νησί στάνταρ κάθε χρόνο. Και να πω βέβαια το καλοκαίρι που πέρασε ήταν και πάρα πολύ πλούσιο σε πολιτιστικά δρόμενα αλλά και σε κοινωνικά, διότι ως γνωστόν και όπως φαντάζομαι συμβαίνει και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, όλοι οι ξενιτεμένοι Καρπάθοι και της Αθήνας αλλά και του εξωτερικού περιμένουν με ανυπομονησία το καλοκαίρι να επισκεφθούν το νησί τους και να πραγματοποιήσουν τις προσωπικές τους εκδηλώσεις, γάμους, παπτήσια κτλ. Αυτό όσον αφορά από την Κάρπαθο, αλλά πριν κλείσουμε, εν συντομία, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος για πρώτη εκπομπή, θα ενημερώσω και τους τηλεθεατές από την Κάρπαθο ότι το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 5.30 μετά μεσημβρίας θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τον Δήμο Καρπάθου και το Επαρχείο Καρπάθου η μερίδα με θέμα Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Καρπάθικο Γλέντι στο πλαίσιο ένταξης του Καρπάθικου Γλεντιού στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο ως στοιχείου Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σκοπός λοιπόν της ημερίδας αυτής, η οποία θα πραγματοποιηθεί, επαναλαμβάνω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η επίσημη ενημέρωση των Καρπαθίων από τους θεσμικούς συλλογικούς καρπαθιακούς φορείς σχετικά με την Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά και το Καρπάθικο Γλέντι. Και να σας πω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να ακούσουμε την κυρία Παρασκευή Κανελάτου, που είναι προϊστάμενο στο τμήμα Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η οποία διδάσκει κοινωνική λογραφία στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τον κύριο Γιάννη Δρίνη, ο οποίος είναι προϊστάμενος στο τμήμα Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
και διαπολιτισμικών θεμάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Θα έχω όμως πολλά περισσότερα να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό. Ωραία. Απλά ενημερώνω και εσάς και τους τηλεθεατές Καρπάθιους, 5.30 ώρα το απόγευμα, το Σάββατο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολύ ωραία, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, θα είμαστε σε επαφή. Αυτά λοιπόν και από την Κάρπαθο και να έρθουμε τώρα στην Κάλυμνο και να πούμε ότι έγινε μια πολύ όμορφη παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή καρδιολογίας του κ. Δημήτρη Κρεμαστινού χθες στο ισόγειο του αναγνωστηρίου Καλύμνου Εμούσε, ένα βιβλίο με τίτλο «Νικάμε τις καρδιοπάθειες». Όπως όλοι γνωρίζουμε βέβαια, η ιατρική επιστήμη προοδεύει, η ιατρική τεχνολογία προοδεύει. Και δεν είναι το πρώτο βιβλίο βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η έκδοση, διότι είναι εκλαϊκευμένη. Μπορεί ένας απλός πολίτης να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να καταλάβει με ποιο τρόπο μπορούμε να νικήσουμε τις καρδιοπάθειες, με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, να προλάβουμε να έχουμε συμπτώματα καρδιολογικά κλπ. Ήταν αρκετός ο κόσμος που παρακολούθησε την παρουσίαση του βιβλίου και ο κύριος Κρεμαστινός βέβαια δέχθηκε και ερωτήσεις στο τέλος. Πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική παρουσίαση. Εμείς έχουμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση αυτή. Πάμε να το παρακολουθήσουμε μαζί. Ξέρετε ποιο το μεγάλο πρόβλημα σήμερα? Είναι ότι εγώ ως φοιτητής, πιο συγκεκριμένος γιατρός, αυτά τα οποία λέω, κάνω, γράφω σήμερα, δεν τα είχα διδαχθεί, δεν υπήρχαν στην καρδιολογία τότε. Μέσα στα τελευταία 30-35 χρόνια, τα τελευταία, έγινε μια αλματώδης πρόοδος που σε καμιά άλλη ειδικότητα δεν έχει προηγούμενο. Παρόλα αυτά, θα περίμενε κανένας οι καρδιοπάθειες από πρώτη αιτία θανάτου να πάνε στη δεύτερη σειρά. Εξακολουθούν δυστυχώς να είναι πρώτη αιτία θανάτου. Και το ερώτημα το παγκόσμιο, και βέβαια και δικό μου, είναι γιατί. Γιατί μετά από τόσα πράγματα που δεν υπήρχαν, δεν έχουμε τη διαφορά. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαμε στην καρδιολογία δεν τα φανταζόμασταν όταν εγώ ήμουν αδικευόμενος καρδιολόγος. Τίποτα δεν υπήρχε σχεδόν. Οι βαλβίδες που τις αλλάζουμε ακόμα και χωρίς εγχείρηση σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, αυτό το πράγμα τότε δεν το φανταζόταν κανένας θα γίνει. Η βαλβίδα, η τεχνητή, τη βλέπετε εδώ. Τα stents που βάζουμε όταν υπάρχει λόγος σωστός να τα βάλουμε αναμφισβήτητα. Η βηματοδότηση που δεν υπήρχε, ή μάλλον που υπήρχε πριν 40 χρόνια, σήμερα έχει πάρα πολύ εξελιχθεί. Και ο απεινιδωτής, το μηχάνημα δηλαδή που όταν το έχεις και σταματήσει η καρδιά σου, αυτομάτως τη βάζει μπροστά, να το πω απλά. Αυτομάτως, χωρίς να παρεμβαίνει κανένας. Και πολλές φορές οι άρρωστοι τους ξυπνά το βράδυ το τράνταγμα του μηχανήματος και έρχονται το πρωί και διαμαρτύρονται ότι το μηχάνημα που μπήκε χάλασε και τον ξύπνησε το βράδυ. Στην πραγματικότητα είχε πεθάνει, είχε σταματήσει η καρδιά και την ξανέβαλε μπροστά. Αυτά λοιπόν τα πράγματα σήμερα, οι κατακτήσεις, θα έπρεπε να έχουν κάποια επίδραση, αλλίωση στο τελικό αποτέλεσμα. Στην Αγγλία, όταν σε καπνίζεις μέσα στο αυτοκίνητο και έχεις και παιδί, σε σταματάει ο τροχονόμος και σου επιβάλλει πρόστιμο 50 λίρες. Εάν καπνίζεις στην Αμερική, στην παραλία, ελεύθερο αέρα, έρχεται εκεί το Warden που κοιτάει και σου λέει 50 δολάρια γιατί καπνίζεις. Αυτή. Εμείς εδώ έχουμε νόμο ο οποίος δεν εφαρμόζεται ακόμα και μέσα στη Βουλή. Δηλαδή στη Βουλή οι βουλευτές που έχουν ψηφίσει τον νόμο, οι Έλληνες βουλευτές, καπνίζουν. Και 80 βουλευτές κάνανε διάβημα στον πρόεδρο της Βουλής να τιμωρεί τουλάχιστον τους βουλευτές που καπνίζουν. Αλλά δεν τιμωρείται κανένας. Λοιπόν, είναι η νοοτροπία του λαού. Δηλαδή εδώ και η Εκκλησία πρέπει να παίζει ρόλο σε όλη μέρα. Μπράβο. Ναι, διότι πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί ο κόσμος. Κύριε καθηγητά, συγχαρητήρια. Εξαιρετική παρουσίαση, κατανοητά λόγια, απλά για τον απλό κόσμο. Προχωράει η ιατρική επιστήμη, προχωράει η ιατρική τεχνολογία, οπότε θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό ήταν απαραίτητο. Νομίζω ότι βεβαίως είναι απαραίτητο και όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, δεν έχω λόγο να μην το συστήσω, γιατί τα συγγραφικά δικαιώματα δεν έρχονται σε μένα, πάνε κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο για την έρευνα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί το βιβλίο από πλευράς σκοπού. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε? Όχι, σε όλα τα βιβλία που απευθύνονται στο κόσμο και τα δύο προηγούμενα είναι το ίδιο.
Ο κόσμος παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον τα όσα είπατε. Έγιναν και ερωτήσεις βέβαια. Θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ποια είναι η δική σας θέση για το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως εναλλακτική λύση για αυτούς που δεν μπορούν να κόψουν το κάπνισμα? Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση και πάρα πολύ καλή η απάντηση που θα δώσω. Ξεκάθαρη. Ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι για να αντικαταστήσει το τσιγάρο, αλλά να αποτελέσει γέφυρα για τη διακοπή του καπνίσματος. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν καπνίζω τσιγάρο, αλλά καπνίζω ηλεκτρονικό. Όχι. Είναι όμως εναλλακτικό για να πας στον δρόμο της διακοπής. Λοιπόν, εσύ ως φίλοι μας, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν μας μένει άλλος χρόνος να δείξουμε τα υπόλοιπα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για σας. Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ αύριο στις 3 στην τηλεόραση Αιγαίο και στην εκπομπή μας 3 στο Αιγαίο να τα παρακολουθήσουμε όμως. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, ευχαριστούμε μάλλον όλους για τις όμορφες ευχές σας. Και ραντεβού και πάλι αύριο στις 3. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.